Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, εσείς? Καλά. Πηγαίνοντας προς την κάλπη, πώς βλέπετε τα πράγματα όσο περνάνε οι μέρες, κύριε Ξυλούρη? Πηγαίνοντας προς την κάλπη, όλοι οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι πρέπει σιγά σιγά και οι αναποφάσιστοι να πάρουν την απόφασή τους, να μην υπάρχει εποχή στις κάλπες, να πάει όλος ο κόσμος να ψηφίσει και το αποτέλεσμα, όποιο και να είναι, θα είναι σεβαστό. Αυτό είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το λέτε, και αυτή είναι ουσιαστικά και η έννοια της δημοκρατίας. Αναρωτιέμαι, αλήθεια, μιας που το ξεκινήσατε εσείς από εκεί, να το πάμε κι εμείς έτσι. Πιστεύετε ότι η προεκλογική αντιπαράθεση, οι θέσεις των πολιτικών αρχηγών, το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, διαμορφώνεται, πολλώνεται τις περισσότερες φορές, ότι βοηθάει τους αναποφάσιστους έτσι ώστε να καταλήξουν σαν προϊόν όριμης σκέψης και να πούν ότι θα πάω στον τάδε πολιτικό φορέα ή θα συνεχίσω με τον ίδιο πολιτικό φορέα ή αλλάζω κατεύθυνση, ή από την άλλη κρίνεται ότι ενδεχόμενα οθούν προς το θυμό τους ψηφοφόρους? Η αλήθεια είναι, κυρία Δουλγεράκη, ότι πάντα υποστήριζα και τώρα τον τελευταίο καιρό που έτσι πως έγινε με μένα, ότι ο πολιτικός πολιτισμός είναι το πρώτο που πρέπει να έχουν όλα τα κόμματα σαν γνώμονα. Δηλαδή, βγαίνοντας σε ένα πάνελ και είμαστε όλοι πολιτικοί μαζί, που κουβεντιάζουμε να βρούμε τις λύσεις, να αντιπαρατεθούμε, πρέπει να έχουμε πάντα σαν γνώμονα ότι οι πολίτες που μας ακούνε και μας βλέπουν πρέπει να ακούνε ένα διάλογο ευπρεπή, με σεβασμό. Από εκεί πιστεύω ότι ξεκινούν όλα. Όταν αντιπαραθέτεις τα επιχειρήματά σου με ωραίο τρόπο και χωρίς ακρότητες και πόλωση, μετά ο ακροατής και ο ψηφοφόρος που θέλει να έρθει θα πάρει την απόφασή του πιο ήρεμα και πιο μελετημένα. Η πόλωση δεν βοηθάει, πιστεύω, ούτε στη σωστή λύση των προβλημάτων, ούτε και στη σωστή απόφαση από τους ψηφοφόρους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές, τώρα τις τελευταίες φορές, είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Τώρα τις τελευταίες τρεις μέρες έχω συναντήσει πάρα πολλούς πολίτες στον δρόμο και μου λένε: πες του Γιώργου να μιλάνε πιο ωραία, να μιλάνε πιο ήρεμα, να μιλάνε πιο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα περισσότερα που λένε, γιατί μιλάω ένας πάνω στον άλλο και δεν μπορούμε έτσι να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο ένας και τι ο άλλος. Είναι πολύ σοβαρό ο πολιτισμός, ο πολιτικός. Πολιτικός πολιτισμός και ευπρέπεια, διότι σε αφήνει αυτός ο πολιτικός πολιτισμός και η ευπρέπεια να μιλήσεις για τα πραγματικά προβλήματα. Φύγετε από αυτή την παρατήρηση που σας κάνει ο κόσμος όπως εσείς, λέτε ότι να μιλούν λίγο πιο ήρεμα και πιο κατανοητά. Πιστεύουν ότι ή σας λένε από την άλλη, έτσι όπως το διατυπώνω και σας το θέτω ως ερώτηση, κύριε Ξυλούρη, ότι αυτές οι κουβέντες που θα έπρεπε να κυριαρχήσουν σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση θα έπρεπε να ήταν ποιες, εκτός από τα όσα εξαγγέλλονται προεκλογικά και είναι πάντα στο θα γίνουν αυτά την επόμενη τετραετία? Πού έπρεπε να επικεντρωθούν? Το θα, σωστά κύριε Δουλγεράκη. Για μένα η βασικότερη 4-5 και περισσότεροι, θα σας βάλω τους κυριότερους τώρα έτσι που έρχονται στο μυαλό μου, είναι π.χ. εδώ θα μιλήσω για την Κρήτη μας, για το Ηράκλειο. Καλά το κάνετε. Ναι, εγώ θα μιλήσω πρώτα, ας πούμε, για το ΒΟΑΚ, ο οποίος δειλά-δειλά λένε ότι ξεκίνησα. Δεν υπάρχει σπίτι στην Κρήτη να μην φρενεί ένα θύμα. Πραγματικά ούτε μια μισή οικογένεια. Να είναι ένας ξαδέρφου γνωστός, ένα παιδί κάποιου φίλου του, ένα κάτι. Αυτός ο έρημος, ο ΒΟΑΚ, επιτέλους πρέπει να μπει, και όχι μόνο ο όριος ο δικός άξονας, και οι περιφερειακοί που πάνε προς το νότο θρυνούν πάρα πολλά θύματα στους δρόμους. Ένα πολύ σημαντικό για μένα. Το δεύτερο είναι τα κόκκινα δάνεια, που έχει στο Ηράκλειο πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κόκκινων δανείων και σπιτιών, τα οποία κινδυνεύουν πάρα πολλοί πολίτες να τα χάσουν. Ειλικρινά να τα χάσουν, και είναι, το συναντώ κάθε μέρα. Συνάντησα μια κυρία προχθές στον δρόμο πάλι, στην Οδοχώρα και όλα, όχι στο Ηράκλειο.
Και άρχισε και έκλαιγε. Μου λέει: θα μου πάρω παιδί μου το σπίτι μου. Ενώ δεν ήταν από τους κακούς πληρωτές που λένε: πήρα το σπίτι, τώρα δεν ξαναδίνω σημασία της τράπεζας. Ήταν από αυτούς που τους κόψανε τα λεφτά από το δάνειο και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τώρα. Σημαντικότατο πρόβλημα. Εθνικό σύστημα υγείας. Δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. Θέλουν άμεσες προσλήψεις, γιατί οι πολίτες πάνε στα εξωτερικά. Οι γιατροί θέλουν να κάνουν ένα χειρουργείο. Και μου είπε προφέσει ένας γνωστός άνθρωπος: 7 μήνες για να χειρουργηθώ. 7 μήνες. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Ο πρωτογενής τομέας. Στον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση. Τα πετρέλαια είναι στα ύψη. Οι ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους έχουν βγει στα ύψη. Ήταν το γάλα το προηγούμενο διάστημα, είχε βγει σε ικανοποιητική τιμή και τους απάλληνε τον πόνο τους, αλλά τώρα το τελευταίο διάστημα άκουσα και μου είπαν 2-3 ότι έχει κατεβεί πάλι τιμή. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι άνθρωποι που διαφημίζουν την Κρήτη μας, πιστεύω να συμφωνείτε κύριε Βουλγεράκη, τα πέρατα του κόσμου. Οι μισθοί τους, η ασφάλεια, όλα αυτά πρέπει να αποδίδονται ανάλογα με τον κόπο τους. Η παιδεία με σύγχρονες κτηριακές υποδομές, οι οποίες οι κτηριακές υποδομές πάσουν πολύ και μέσα στο Ηράκλειο, είναι πολλά κτίρια που επιγόντως πρέπει να ελεκτούν. Αυτά είναι ορισμένα πράγματα που μου ήρθαν έτσι στο μυαλό. Και άλλα πολλά βέβαια. Κύριε Ξυλουρή, βάλετε κάποιες βασικές ενότητες και μέσα από τον προεκλογικό λόγο και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Πόσο άμεσα μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά με το ΠΑΣΟΚ? Σε τι χρόνο μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά? Προϊόν μόνο κυβέρνησης ή και συνεργασίας με άλλα κόμματα για να μπορέσουν να προχωρήσουν? Να σας πω κύριε Δουλιαράκη, το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστεί μόνο με το λαό και να κάνει κουβέντα μόνο με το λαό. Οπότε τα προβλήματα αυτά που σας ανέφερα είναι πολλά, πολύ σοβαρά προβλήματα, δεν είναι τόσο απλά, όμως πρέπει άμεσα σε αυτά να βρεθούν λύσεις, π.χ. για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό πρέπει την επομένη, γι' αυτό θα ζωρίσω να σας το πω απλά, όποια κυβέρνηση και να είναι, όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί ξέρετε κινδυνεύουν μετά από 10-15 μέρες να παθούν πολλά σπίτια. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα το αφήσουμε να δούμε μετά από 2-3 μήνες. Αν δεν γίνει τώρα πράξη, πραγματικά πολλοί πολίτες θα χάσουν τα σπίτια τους. Οπότε πιστεύω ότι, όπως σας είπε και ο πρόεδρος ο Νίκος Αντρουλάκης, δεν είναι το θέμα ούτε στην κυβέρνηση ούτε οι καρέκλες. Το θέμα είναι να λυθούν τα προβλήματα. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλήσουμε άμεσα με το λαό και μόνο με αυτό να έχουμε συνομιλίες. Αυτός θα μας πει την επομένη τον κλόγο τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι έχει πει ο Νίκος Αντρουλάκης ότι ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Να σας πω και την άποψη την προσωπική μου. Αν πρέπει οπωσδήποτε να κυβερνηθεί ο τόπος, να πάει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να έχουν στο νου τους αυτά τα προβλήματα τα βασικά. Πόσο γρήγορα μπορούν να επιληθούν όλα αυτά τα οποία βάζετε ως προτεραιότητες με βάση τις αναφορές που έχετε από τους ίδιους τους πολίτες? Και κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους, για εκείνους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν το σπίτι τους στην επιχείρησή τους. Όπως είπατε, εμένα προσωπικά μου ήρθε το ρεύμα στο σπίτι πριν 5-6 μέρες με την έκπτωση ένα υπέροχο ποσό. Αυτό, κύριε Δουλειεράς, πιστεύω ότι πρέπει να λυθεί άμεσα. Δηλαδή, η ενέργεια π.χ. που δεν είπαμε πριν, ξέχασα να αναφέρω. Πρέπει να λυθούν άμεσα, να βρεθούν λύσεις. Οι μισθοί δεν φτάνουν. Παίρνει ένα σπίτι 7-8 κατοστάρικα, δουλεύει ένας από το σπίτι και έχει 400 ευρώ το λιγότερο, σας λέω, ενίκιο, και το δίμηνο κοντά στο χιλιάρικο ρεύμα. Πείτε μου αυτός ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει. Δεν έχει καμία άλλη λύση, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Μόνο να απογοητευτεί και να κάτσουν σταυρωμένα τα χέρια. Δεν είναι όμως αυτή η λύση. Πρέπει να βοηθούν οι πολίτες άμεσα. Αυτό πιστεύω. Φαντάζομαι όχι μέσω επιδοματικής πολιτικής, αλλά στην πραγματικότητα έτσι όπως θα πρέπει να δοθεί με ευκαιρίες για την εργασία, ευκαιρίες αλλά και στήριξη επίσης και των επιχειρήσεων που αυτή την ώρα έχουν δεκάδες εργαζόμενους οι οποίοι βγάζουν έτσι το δικό τους το μεροκάματο, επιδότηση της εργασίας ουσιαστικά. Αυτό θέλετε να μου πείτε ή αυτό αντιλαμβάνομαι ή θα ήθελα εγώ να έχω? Εγώ θα αύξηση των μισθών, μόνιμους διορισμούς.
Ξέρετε, με τους συμβασιούχους παίρνουν 5 μήνες, δεύτερη μετά τους πετάνε στον δρόμο. Δεν αναφέρομαι μόνο στο δημόσιο τομέα, αναφέρομαι στον ιδιωτικό τομέα επίσης. Και ξέρετε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πολύ πολύ μεγάλος και ο ιδιωτικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος έπαθε και τη μεγάλη την πανολεθρία μέσα από τις κρίσεις, και οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες μέσα από την πανολεθρία των κρίσεων, όπως επίσης και της πανδημίας. Δεν εννοείται. Εγώ η ενασχόλησή μου με τη μουσική είναι στον ιδιωτικό τομέα στην ουσία. Το έζησα πάρα πολύ καλά στο πετσί μου, να σου το πω έτσι. Οι καλλιτέχνες είχαν 2 χρόνια να τραγουδήσουν και να παίξουν. Να πούν, αναρωτήθηκε ποτέ κανείς αυτοί, εκτός τα προσωρινά επιδόματα που έδωσαν, που δεν τα πήραν οι περισσότεροι, δεν κατάφεραν λόγω γραφειοκρατίας και κολλημάτων να τα πάρουν. 2 χρόνια πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, μιλάω για τον κλάδο μου. Οπωσδήποτε όλος ο ιδιωτικός τομέας επλήγει τις πανδημίες περισσότερο από όλους. Οπότε και οι επιχειρήσεις πρέπει εννοείται να στηριχτούν με κάποιες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν από το κράτος και δράσεις υποχρεωτικά, γιατί δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν τα νύχια τους. Έχουν κάποιο προσωπικό το οποίο πρέπει αναγκαστικά να το απολύσουν, το σκέφτονται. Δεν μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε. Οπότε είναι βασικό οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να στηριχτούν οικονομικά, έστω και πρόσχερα στο κράτος. Αλλά ξέρετε, βοηθούνται και πίσω, μετά ζητάνε ό,τι έδωσαν πίσω. Πρέπει αυτό κάπως να εξομαλυθεί, να βρεθεί μια λύση, να βοηθούν χωρίς να τους ορίζουν μετά από 1 χρόνο να γυρίσουν πίσω. Ξέρετε, ναι, ξέρετε, είναι από την άλλη οι εισφορές. Ξέρετε ότι από την άλλη εννοώ τις ασφαλιστικές τις εισφορές που δίνουν και οι δύο πλευρές. Ξέρετε ότι αυτό το Δούνε Λαβίν δεν είναι και στην καλύτερη φάση του, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα ευτράπελα στην αγορά, αλλά και με εκείνους όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι απαιτούνται για να ελέγχεται όλο αυτό το οποίο επικρατεί. Ναι, πολύ σωστά και ο Λεράκη, όπως ακριβώς το αναφέρατε. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Συμφωνώ. Απόλυτα. Μάλιστα. Δώστε μου, δώστε μας αυτό που έχετε στο μυαλό σας, δώστε μας αυτό που ζητάτε από τον καθένα από εμάς, λίγο πριν φτάσουμε στην κάλπη. Να σας πω, έχω παραδείγματος χάρη, έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ τη νέα γενιά, επειδή την αντιπροσωπεύω, γιατί είμαι κοντά στην ηλικία τους. Τι θα σας έλεγα, κύριε Βουλιαράκη? Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να σκεφτούμε όλοι, το οποίο το βασικότερο από όλους μας, στα σπίτια μας έχουμε τα παιδιά μας, τη νέα μας τη γενιά. Πρέπει να τη στηρίξουμε και να δώσουμε βαρύτητα σε αυτήν. Μπαίνουν 400.000 νέοι ψηφοφόροι σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά από τους 400.000 σε 1 με 2 χρόνια. Πιστεύω ότι όλοι, το βλέπω στο δρόμο, σκέφτονται όλοι να πάνε στο εξωτερικό. Θέλω να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να τους δώσουμε όραμα και ελπίδα, να κάτσουν στην Ελλάδα, να μην φύγουν μακριά από τους γονείς τους. Να τα βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Έχουν ζήσει, ξέρετε, τα μνημόνια στο πετσί τους αυτά τα παιδιά, τώρα που θα ψηφίσουν φέτος. Έχουν ζήσει την ανέχεια, τα μνημόνια, την ακρίβεια και την ανασφάλεια. Φοβούνται. Πρέπει να τους δώσουμε τη δύναμη στα χέρια τους και να τους βοηθήσουμε ώστε να μην εγκαταλείπουν την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα έχει μείνει ορφανή από τη νέα γενιά δυστυχώς, και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για μένα να βοηθήσουμε τα νέα, τα παιδιά, και εμείς οι μεγαλύτεροι, οι μεγαλύτερες γενιές από εμένα, να τους δώσουμε δύναμη να κάτσουν στον τόπο τους, να μην ορφανέψει η Κρήτη μας η Ελλάδα. Είναι δημογραφικό το πρόβλημα, ακολουθεί οι επόμενες γενιές, θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό είναι το βασικότερο που σκέφτομαι εγώ από όλα. Mm-hmm. Για τη νέα τη γενιά, να κάτσει στο σπίτι τους, να τους δώσουμε όραμα και δύναμη, ότι να μην φοβούνται, και εδώ είμαστε εμείς και θα βρεθούν και δουλειές και από όλα. Γιατί ξέρετε, και οι γονείς, πολλοί γονείς χάνουν τα παιδιά τους πάνω έξω στο εξωτερικό και ζουν άνετα. Όμως οι γονείς που μένουν πίσω, κάτι τους λείπει, κάτι είναι κενό. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξυλούρη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και καλή συνέχεια. Και εμείς εσάς. Ο κύριος Γιώργος Ξυλούρης είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.